κάνει εκεί. Καλή. Στο χωριό της γυναίκα, δεν σε υποδέχομαι και εγώ, ήρθα χθες. Χαρά μεγάλη για τον τόπο μας. Μεγάλη χαρά. Καλώς όρισες. Να είσαι καλά. Στην όμορφη Παραμυθιά, βέβαια θα τα πούμε και κάτω. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα εμείς ως αυτοδιοίκητοι ότι επιλέξατε να έρθετε στην Πρεσποτεία και μάλιστα να επισκεφτείτε το δημοτικό μας. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι μεγάλο αγώνα αυτό το διάστημα. Αν θέλετε, ίσως είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι αντιμετωπίζουμε τους πολίτες, την καθημερινότητα. Έχουμε μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Και θεωρούμε ότι παρά το ότι γίνεται στα πλαίσια ενός προεδρικού αγώνα, ότι είναι συλλογικό. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε, εάν όλα πάνε καλά, να έχουμε τη στήριξη και τη βοήθεια σας. Δήμαρχε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι και σε συναντώ από κοντά, όπως εσείς προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση. Και αισθάνομαι πάντα ότι ανήκεις αυτό το χώρο, όταν έχεις υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, δεν το ξεχνάς ποτέ. Είναι τόση η αμεσότητα, η δημιουργία, η αποτελεσματικότητα. Βλέπεις το έργο σου στην καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα εσείς έχετε αντιμετωπίσει όλα τα σοβαρά προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα μέσα στην κρίση. Και αποδείχθηκε ότι οι Δήμοι κατάφεραν να στηρίξουν την οικογένεια. Γι' αυτό και ένα από τα θέματα που θέτω, και το θέτω εδώ και πάρα πολύ καιρό, στα πλαίσια μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που πρέπει να ακολουθήσει και των αρμοδιοτήτων που πρέπει να δοθούν στους Δήμους με τους αντίστοιχους πόρους, το κυριότερο από όλα κατά τη γνώμη μου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής. Κανείς δεν ξέρει στο κέντρο της Αθήνας ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του Δήμου σας παρά μονάχα εσείς. Άρα και ο σχεδιασμός, εκτός από την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, θα πρέπει να περάσει στους Δήμους. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί επιπλέον δήμαρχος εδώ είναι μια νέα γυναίκα, δυναμική και θέλουμε δυναμικές γυναίκες στην πολιτική ζωή, στην αυτοδιοίκηση, στην πρώτη γραμμή. Είναι μια εποχή με πάρα πολλά προβλήματα που θα πρέπει πια μαζί, άντρες και γυναίκες, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έχει μεγάλη αξία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, έχει μεγάλη αξία να ενεργοποιήσουμε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό των γυναικών, που έχει τη δική του ματιά, έτσι ώστε μαζί από κοινού να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο και την κρίση. Είναι πολλά βήματα ακόμα για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών, αρκεί να σκεφτείτε, όπως γνωρίζετε ήδη, ότι μόνο 15 γυναίκες κατάφεραν σε όλη την Ελλάδα να είναι δήμαρχοι. Προσωπικά και ο κόσμος και οι συνεργάτες μου κάναν την τιμή να ηγούμε σε ένα Δήμο ιστορικό και μάλιστα η πρώτη γυναίκα και η μοναδική γυναίκα δήμαρχος στην Ήπειρο. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και βέβαια πρέπει επιτέλους από τις επισημάνσεις που τις κάναμε όλοι να περάσουμε στις λύσεις. Έχω την εντύπωση ότι πλέον ο κόσμος θέλει να ακούσει λύσεις στα προβλήματα άμεσες και σαφείς. Γιατί το θεσμικό πλαίσιο που ξέρετε πολύ καλά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε για να μπορέσουν να στηριχτούν όχι μόνο οι Δήμοι αλλά και οι τοπικές κοινωνίες. Φυσικά, στην συνέχεια και πολύ σύντομα κάτω θα θέσουμε και τα άλλα προβλήματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε και το εγχείρημα για το καινούριο κόμμα και όλο αυτό που γίνεται να πείσει τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει λύσεις. Δεν έχει σκοπό ο κόσμος να δώσει θέση σε κάποιους ανθρώπους. Και αυτές οι λύσεις πρέπει να έρθουν άμεσα, γιατί τουλάχιστον η επαρχία, ναι, μέσα στην Αθήνα υπάρχουν άλλα προβλήματα, αλλά η επαρχία αιμορραγεί. Μείναμε πολύ λίγοι. Και είναι πολύ. Χτίζουμε τη μεγάλη παράταξη της κεντροαριστεράς. Η δημοκρατική προοδευτική παράταξη γίνεται και πάλι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
Γιατί στόχος μας είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Εμείς δεν βολευόμαστε με μια μικρή αύξηση των ποσοστών μας. Γιατί δεν είναι όνειρό μας να είμαστε ένας πολιτικός μπαλαντέρ. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτόν τον τόπο. Προσωπικά, σηκώνω τη σημαία του ήθους στην πολιτική, της ανθρωπιάς. Με τις αξίες της αλλαγής, ανοίγουμε νέους δρόμους. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θέλουμε να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση και το αδιέξοδο. Θέλουμε τη δύναμη από τους πολίτες να κάνουμε πράξη το σχέδιο Ελλάδα. Καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν κάποιους τους πικράνανε. Κάποιοι απομακρύνθηκαν, κάποιοι παραπλανήθηκαν. Τους καλούμε όλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Η νέα αλλαγή ξεκίνησε, ο κύβος ερήφθη. Η σκυτάλη είναι πια στα χέρια των προοδευτικών πολιτών. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας. Η μεγάλη συμμετοχή δίνει μεγάλη δυναμική στο εγχείρημα. Ελάτε λοιπόν όλοι να ψηφίσετε τον Νοέμβρη για τον επικεφαλής της Δημοκρατικής Παράταξης, ό,τι και αν έχετε αποφασίσει να ψηφίσετε. Σημασία έχει να είστε εκεί, να γίνετε συνειδητές σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τι σηματοδοτεί αυτή η προσπάθεια την οποία κάνετε και αν υπάρχει αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος μέχρι τώρα, γιατί ακούγεται ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και αυτά τα λένε όσοι θέλουν να πλήξουν το εγχείρημα. Όπως ξέρετε, έχει προηγηθεί συνέδριο και έχει αποσαφινιστεί το στίγμα μας, η ταυτότητά μας, οι πολιτικές μας θέσεις και ο προγραμματικός μας λόγος. Είμαστε ο χώρος της κεντροαριστεράς, ένας χώρος που περιλαμβάνει τα ρεύματα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς, του προοδευτικού κέντρου και της πολιτικής οικολογίας. Έχουμε απευθυνθεί σε όλους όσους αισθάνονται ότι καλύπτονται από τα ρεύματα αυτά να έρθουν να δώσουν τη μάχη μαζί μας. Γιατί στο τιμόνι είναι μια γυναίκα δήμαρχος
και θέλω να δώσω το μήνυμα ότι σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή, άντρες και γυναίκες μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο. Πρέπει να οδηγήσουμε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, πραγματικά. Δυστυχώς έχουμε στο τιμόνι της χώρας τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν θέλω να σας κουράσω για τα πράγματα που τα ζείτε όλοι στην καθημερινότητά σας. Όμως, μετά από τα μεγάλα λόγια και τα ψέματα που είπαν για να έρθουν στην εξουσία, το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μονιμοποίησαν την επιτροπία και τα μνημόνια, έχασε η ελληνική οικονομία 86 δις, πλήρωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά επιπλέον νέα μέτρα λιτότητας 15 δις και ο δημόσιος πλούτος δόθηκε ενέχειρο στους δανειστές για 99 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν βλέπει γύρω του την ανεργία, τις κομμένες συντάξεις, την υπερφορολόγηση, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους επιστήμονες που δεν αντέχουν από τις εισφορές, τους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία, επειδή κατήργησε την προστασία η κυβέρνηση αυτή και στην πρώτη κατοικία. Όσο όμως κι αν προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικονική πραγματικότητα, η κατάσταση της οικονομίας είναι διαφορετική και κυρίως είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση που ζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους. Και σήμερα όλοι γνωρίζουν ότι πια είναι ένα εθνικολαϊκιστικό μόρφωμα που έχει μοναδικό στόχο την παραμονή με κάθε τρόπο στην εξουσία. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που αρνείται πνευματικά να κάνει οποιαδήποτε αυτοκριτική για τις ευθύνες της παράταξης, το τεράστιο έλλειμμα, το χρέος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 το 2009 που οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό στα μνημόνια και στην κρίση, αρνούνται την εξεταστική για να δούμε τις ευθύνες και μαζί η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία καλύπτουν τις ευθύνες ο ένας του άλλου για το τι συνέβη στην οικονομία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, άκουσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει περίπου ότι οι ανισότητες είναι ένα φυσικό φαινόμενο και πρέπει να ζήσουμε με αυτές. Όχι, δεν πολεμόμαστε με αυτές. Η δική μας παράταξη γεννήθηκε και υπάρχει για να αντιμετωπίσει τις αδικίες και τις ανισότητες, να τις τυπήσει, να τις μειώσει, ειδικά τώρα που μεγάλωσαν μέσα στην κρίση. Παίρνουμε λοιπόν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Και είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι η επόμενη αναμέτρηση στις εθνικές εκλογές θα είναι αναμέτρηση για κρίση. Σπρώχνει η δημοκρατική παράταξη και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία στα πραγματικά τους μεγέθη και στην πραγματική τους θέση στο πολιτικό σύστημα. Γιατί είναι οι δύο όψεις της συντήρησης. Και συναντιούνται στην άκρη. Εκεί πρέπει να ξαναβρεθούν, στα πραγματικά τους μεγέθη. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να γίνουμε το συμπλήρωμα είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Το όνειρό μας εμάς δεν είναι να είμαστε ο ρόλος του παλατέρ στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς απευθύνθηκα το Γενάρη του 2016 σε όλους όσους αισθάνονται ότι ανήκουν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αλλά πρέπει να αφήσουμε μακριά και πίσω ό,τι μας πλήγωσε. Πελατειακές λογικές, λαϊκισμό, ίδρυκες, μηχανισμούς μέσα στο κόμμα, που αποθάρρυναν ανθρώπους από το να εξελιχθούν μέσα σε αυτή την παράταξη. Αυτή η παράταξη πρέπει να στηθεί στη βάση της ηθικής και αυτή τη σημαία σηκώνω προσωπικά. Τη σημαία του ήθους και της ανθρωπιάς στην πολιτική, με τις αξίες ο κύμος ερήφθη και η σκητάλη πια είναι στα χέρια των προοδευτικών πολιτών, είναι στα χέρια όλων σας. Πάρτε την υπόθεση επάνω σας. Κάντε την υπόθεση της συμμετοχής δική σας υπόθεση. Κάποιοι λένε δεν θέλει η γεννηματά το άνοιγμα της διαδικασίας, φοβάται τη μαζική συμμετοχή. Μα εγώ άνοιξα αυτή τη διαδικασία. Έχω πήρα την πρωτοβουλία.
Αν δεν ήθελα το άνοιγμα της μαζικής συμμετοχής, θα βολευόμουν με τα ποσοστά του κόμματος στο οποίο είμαι πρόεδρος. Αλλά